Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε ένα unboxing του TL with the Devil. Συμφωνία με το διάβολο λοιπόν. Ένα παιχνίδι για αποκλειστικά 4 παίκτες από τη Jack Games Edition. Είναι καινούργιο, βγήκε το 2022 αν δεν κάνω λάθος. Του Matus Kotri. Είναι ένα παιχνίδι με κρυφούς ρόλους. Ένας παίκτης είναι ο διάβολος και οι άλλοι τρεις είναι άνθρωποι με ψυχές. Οπότε ο διάβολος θέλει να τους πάρει ψυχή, οι άλλοι θέλουν να κάνουν την κατάλληλη συμφωνία, ενδεχομένως να πουλήσουν την ψυχή του στο διάβολο για να κερδίσουν κάτι άλλο. Είναι ένα παιχνίδι που διαρκεί γύρω στις 2 ώρες. Έχει συνεχείς δολοπλοκίες, συνεχείς ανταλλαγές, συνεχείς συμφωνίες και πισόπλατα με χαιρώματα. Και πάμε να δούμε τι έχει το κουτί. Συμφωνία με το διάβολο λοιπόν, και βλέπουμε κάποιον βασιλιά να υπογράφει με το διάβολο μια συμφωνία. Ναι, ένα ίμπι είναι δίπλα, ενώ ο αρχιεπίσκοπος προσπαθεί να τον αποτρέψει από το να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Για να δούμε τι έχει το κουτί. Check Games Edition θυμίζω. Μερικά χήμα σακουλάκια για να βάλουμε λογικά τα πάμπολα tokens που θα έχει το παιχνίδι. Κάτι κουτάκια βλέπω εδώ. 2 τον αριθμό. Με αυτά φτιάχνουμε συνήθως dials. Εδώ υπάρχουν κάποιες κάρτες και άλλες κάρτες, θα τις δούμε προφανώς. Κάποια ωραία tokens με διάφανους δίσκους και κυβάκια σε 4 χρώματα, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, μπλε. Μετά έχουμε ένα διαφημιστικό της Check Game Edition. Κάποια helpers θα τα έλεγα, σε λεπτό ή αλυστερό χαρτί. Απ' τη μία μεριά έχουν το Round Summary και απ' την άλλη έχουν το Witch Hunt και το Inquisition και τι έχουν τα Starting Chests. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Να. Και οι κανόνες. Οι κανόνες του παιχνιδιού. Σε ωραία τεχνοτροπία. Εδώ λέει πως να κάνουμε assembly τα dials που υπάρχουν στο ταμπλό, αλλά και τα player walls, ουσιαστικά για να κρύβουμε πράγματα από τους υπόλοιπους παίχτες. Εδώ βλέπουμε τα πάμπολα components που έχει, είναι όντως πάρα πολλά. Αυτά λέει μην τα κάνεις punch out γιατί είναι replacements. Okay. Τώρα που το σκέφτομαι αυτό, όταν άνοιξα τη ζελατίνα του κουτιού κάτι έγραφε ότι ένα το είπαμε replacement αλλά δεν είναι. Αλλά δεν θυμάμαι τι. Οπότε, ναι, θα το διαβάσω στο ίντερνετ. Εδώ εξηγεί πως γίνεται το setup. Βλέπουμε ότι ο κάθε παίκτης έχει ένα ωραίο προσωπικό ταμπλό με την ασπιδούλα του. Το αρχικό ταμπλό φαίνεται ωραίο, το κεντρικό ταμπλό φαίνεται ωραίο. Οι 4 ρόλοι. Θνητή, cultist, σεκταριστές όπως άκουσα τελευταία να μεταφράζεται και φυσικά ο διάβολος. Το παιχνίδι χρησιμοποιεί μια εφαρμογή για να κάνεις τις δοσοληψίες. Ενδεχομένως για να μην ρίχνει ο ένας τον άλλο, δεν είμαι σίγουρος, για να κρατάει το κρυφό στοιχείο. Προφανώς κάποιος κάνει scan με την εφαρμογή και έτσι προχωράει. Και στο γύρο λοιπόν, round overview, 6 φάσεις, production, κάρτες, συμφωνίες, actions, toki και reputation. Και στους γύρους 2 και 3 υπάρχει λέει και το κυνήγι των μαγισσών, witch hunt, και στους γύρους 3 και 5 υπάρχει και η ιερά εξέταση. Και εδώ εξηγεί κάθε φάση πώς γίνεται καλύτερα και σε κάθε φάση πώς μπορείς να πάρεις δάνειο άμα χρειαστείς και ό,τι άλλο μπορείς να χρειάσεις να κάνεις. Η φάση με τα deals, βλέπουμε εδώ πώς να κάνεις καλή προσφορά σου, είναι σαν tips ας πούμε. Οκ, okay. Ενδιαφέρον φαίνεται το παιχνίδι. Φαίνεται να έχει το ψωμάκι του, δεν φαίνεται και να είναι τα πιο απλά hidden roll παιχνίδια που έχουμε δει. Εδώ είναι τα achievements, σε minor και major, η φάση του interest. Πούμε και πριν το τέλος του γύρου, εδώ έχουμε τις extra φάσεις witch hunt και inquisition. Πώς ανοίγουμε τα σεντούκια στο γύρο 5, πώς μπορούμε να δωροδοκίσουμε, πώς μετράμε τις ψυχές. Γκέσεις, δηλαδή πρέπει να μαντέψουμε μάλλον πρέπει κάτι. Μάλιστα. Το τέλος του παιχνιδιού και οι expert players έχουν και κάποιους extra κανόνες. Too much information, frequently asked questions. Λογικά όλοι από αυτό θα ξεκινάνε να δουν, να διαβάσουν 5 πράγματα. Και επίσης έχουμε την εξήγηση κάποιων καρτών. Δεν κάνω όλων των καρτών, κάποιων καρτών. Μετά έχουμε punch boards. Ένα punch board διπλό το οποίο έχει όλα αυτά τα tokens. Δεν θα τολμήσω να τα βγάλω όλα, θα βγάλω ένα να δούμε πόσο σκληρά είναι. Είναι πολύ ωραία και σκληρά βέβαια. Ωραία τα χρώματά τους, ωραία η κατασκευή τους. Αυτά είναι που λέει μην τα κάνεις punch out γιατί είναι replacements. Αλλά ενδεχομένως, ναι δεν ξέρω, έγραφε το κουτί έξω στη ζελατίνα για ένα αυτοκόλλητο που έλεγε ότι ένα δεν είναι replacement, δεν θυμάμαι ποιο. Εδώ έχουμε λίγα ακόμα punch boards και αυτό το κομμάτι που είναι του κίτρινου παίχτη το ταμπλό.
Αυτό είναι το κεντρικό ταμπλό του παιχνιδιού, στο οποίο και θα βάλουμε τα 4 dials ή ενδεχομένως το ένα dial, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ πάντως έχει κομμάτια να κάνουμε ένα punch. Προφανώς θα μπαίνουν εδώ οι κύβοι, κάτι τέτοιο. Η γραφική απεικόνηση είναι πολύ ωραία, όλα μου φαίνονται λίγο μικρά όμως. Να πω την αμαρτία μου, φαίνονται λίγο μικρά. Μετά έχουμε και άλλα punch boards. Αυτό ας πούμε πρέπει να είναι ένα κεντρικό ταμπλό που υπάρχει και στο οποίο κάνουμε track πράγματα και με κρυφή πληροφορία κιόλας. Τα ταμπλό είναι στους παίχτες, ο μπλε παίχτης εδώ συγκεκριμένα και άλλα punch boards τα οποία έχουν το ταμπλό του κόκκινου παίχτη. Α, εδώ έχουμε τις ασπιδούλες των παίχτων, αυτή είναι του κόκκινου. Άρα βάζεις αυτό γύρω γύρω και από πάνω ή από κάτω τοποθετείς το ταμπλό σου φαντάζομαι. Μάλιστα. Οκ. Να και τα σεντούκια που λέγαμε. Μήπως πρέπει να φτιάξουμε και σεντούκια. Μάλλον πρέπει να φτιάξουμε και σεντούκια. Δεν υπάρχουν και οδηγίες κατασκευής. Όπως βλέπετε. Ναι, και λέει και τι να βάλεις. Δες από την πίσω μεριά. Λέει τι να βάλεις μέσα. Στα σεντούκια. Μάλιστα. Και δυο ακόμα σπιδούλες παίχτη και εδώ είναι κάποια αυτοκόλλητα. Ας τα κρατήσω, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να χρειάζονται κάπου. Οπότε, τα είδαμε τα περισσότερα πράγματα. Για να ανοίξουμε λίγο και τις κάρτες, να τις δούμε και αυτές. Η αγαπημένη μου ασχολία, παράπλευρη με το χόμπι, είναι το να ανοίγω κάρτες. Not. Και αυτές είναι σε σακούλα. Ας θυμηθώ να τις ξαναβάλω σε σακούλα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε. Ναι, δεν ξέρω τι κάρτες είναι ακριβώς. Prosperity, slow economy, ενδεχομένως είναι τα events αυτά. Και εδώ να... δεν έχω δει ακόμα τις κάρτες που παίρνουμε για να δούμε ποιο ρόλο έχουμε. Εδώ είναι κάρτες συμφωνιών λογικά. Κάτι μείον 4, μείον 2. The prolific gate, the house guest. Όχι, δεν ξέρω. Αλλά και στις κάρτες μου φαίνονται όλα μικρά. Μικρά τα εικονίδια, μικρές οι κάρτες. Ίσως επειδή είναι, έχει πολύ πράγμα, ναι, γι' αυτό είναι μικρά. Δεν είναι ιδιαίτερα φθηνό το παιχνίδι πάντως. Οπότε μάλλον θα μπορούσα να κάνω εδώ λίγο καλύτερη δουλειά. Αυτά είναι τα components πάντως του παιχνιδιού. Πάρα πολλά punch boards, ωραίες κάρτες. Έχει και λίγο την κατασκευή μέσα που πρέπει να φτιάξουμε τις ασπιδούλες μας, αλλά και το κεντρικό ταμπλό με τον dial. Πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Αυτό είναι λοιπόν το Deal with the Devil της Czech Games Edition. Φαίνεται να είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς βασίζεται κυρίως στις συμφωνίες που κάνεις. Μ' αρέσει πολύ να κάνω συμφωνίες, όπως θα έχετε δει άλλωστε όσοι έχετε δει και τα playthroughs που έχω ανεβάσει από το King's Dilemma. Οπότε λογικά το παιχνίδι θα αρέσει στην παρέα, έτσι εκτιμώ. Φαίνεται να είναι αρκετά περίπλοκη η κανόνη του, με μια πρώτη ματιά τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Οπότε θέλουν την προσπάθειά του, θα δω και κανένα βιντεάκι. Είναι από την εταιρεία τη Czech Games Edition που έχει κάνει και άλλα καλά παιχνίδια, όπως είναι ας πούμε, το Lost Ruins of Arnak. Βλέπω το διαφημίζουν στο κουτί, έχει κάνει το Alchemist και φυσικά έχει κάνει το Through the Ages. Όχι, έχει κάνει το Through the Ages, A New Story of Civilization. Όπως και να έχει, Deal with the Devil, ένας παίξει ο διάβολος και προσπαθεί να αγοράσει ψυχές των άλλων. Πόσο άσχημα το παιχνίδι, καλό ακούγεται. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε, προσοχή στις συμφωνίες περιπτώντας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.